Αντίθετα, το παρονικό ισχυμικό επεισόδιο ορίζεται ως βραχή επεισόδιο νευρολογικής δυσλειτουργίας, δηλαδή κάνει συμπτώματα παρόμοια με το ελληνικό κεφαλικού επεισοδίου, το οποίο όμως διαρκεί λιγότερο από μία ώρα και δεν αντιστοιχεί στην παρουσία μόνιμου κεφαλικού εμφράκτου σε μια απεικονιστική μέθοδος όπως είναι η εξονική. Με απλά λόγια, το παροδικό ισχυμικό επεισόδιο οφείλεται σε μια προσωρινή απόφραξη ενός εγκύου, η οποία όμως γίνεται πολύ σύντομα, και έτσι δεν γίνεται μόνιμη βλάβη. Πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε όμως τα παροδικά ισχυμικά επεισόδια και να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί αποτελούν μεγάλο παράγοντα κινδύνου για εγκατάσταση ενός ελληνικού κεφαλικού επεισοδίου 48 ώρες μετά και έως και 3 μήνες μετά. Τα συμπτώματα του αγκιακού κεφαλικού επεισοδίου, τα οποία θα μας ορειβήσουν και θα μας αναγκάσουν να πάμε άμεσα στο γιατρό, είναι αίσθημα δυναμίας στο μισό μέρος του σώματος, μούδιασμα ή παράλυση του προσώπου, του άλλου που κάτω του άκρου, ζάλη και απώλεια της ισορροπίας, ευνίδια θόρυνση ή απώλεια της όρεξης, διαταραχές του λόγου και ένας ευνίδιος προδιαφανιζόμενος προγκέφαλος. Το 80% των αγκιακών κεφαλικών επεισοδίων είναι ισχυμικά, δηλαδή προκαλούνται από την απόφραξη ενός αγκίου, είτε από κάποιο θρόμβο που δημιουργείται τοπικά, είτε από ένα έμβολο, δηλαδή συνήθως ένα θρόμβο που ξεκινάει την περιφέρεια, κυρίως από την καρδιά, και περνάει στην πληροφορία και φτάσει κάποιο αγκίο του κεφάλαιου. Το 20% είναι αιμορραγικά, που οφείλονται στη ρήξη του πτυχώματος ενός αγκίου, όπως συμβαίνει στα νευρίσματα.